σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, το δικό μας γήπεδο, με κόσμο από την ΑΕΛ, τις λίγες φορές που είδα, και μπράβο σε πολλά παιδιά, ένα κουστινό που μου δώσει ακόμα το μπάσκετ, ένα ωραίο θησαρικό ντέρμπι. Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ που κάνει μεγάλη προσπάθεια. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όσο αδύνατο να σωθεί. Πρέπει να τελειώσει όπως να αξιοθέτει όπως έπρεπε σήμερα το πρωτάθλημα και να βρει το ρόλο της. Είναι μια μεγάλη ομάδα ιστορία και πρέπει να βρει το ρόλο της στη θέση της στο αριστερό μπάσκετ και στον μπάσκετ της Ελλάδος. Μπράβο στα παιδιά, στον κόλπο, στην δίκηση που παλεύουν, αλλά δυστυχώς εγώ πραγματικά στην αποκλή μου περισσότερο από όλους για τα προβλήματα του αριστερό μπάσκετ. Λοιπόν, η καρδίτσα μου. Σήμερα πετύχαμε τη δεύτερη συμμετοχή. Την μέρα που πήγα δεν ήταν ένα εύκολο μάτς. Η Λάρισα πλέον παίζει απολευθερωμένη από άγχος, με περίεργα σχήματα. Μας έβαλε πέντε απίθανα τρίποντα τους αδέσμους που πρόκειται να έχουν κάνει πάλι σχόλιο το πάθημα. Παίζανε σχήματα με 10 παιδί παπαχρούς που δεν σχεδόν ήταν δύσκολο να τα μαρκάρουν εμείς. Κάνει σκεφτικά όμως ότι εμείς είχαμε έξω από την Ενιώτη. Μόλις εμφανίστηκε ο Θεός και πάρα πολλά προβληματάκια τραυματισμών, πήραμε μια παλάξια νίκη. Ελέγχαμε το παιχνίδι, δεν ελέγξαμε τα rebound, κάναμε μόνο 6 λάθη και κάποια παιδιά υπερέβαλαν αυτό σήμερα, δώσαν το κάτι παραπάνω γιατί δεν είχαμε πολλές λύσεις στην κομπάλ. Μας περιμένει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι τον Αρκαδικό. Αυτό είναι το match που μας μάθει αυτό που θέλουμε, όσο και αν ήταν τα δυο αυτά που περάσαμε κρίσιμα. Η καρδίτσα κάνει μια τρομερή προσπαθία να σωθεί. Στα play-out θα παίξει σίγουρα εκεί και θα παίξει παραπάνω της. Νομίζω όμως ότι αν πρέπει κάτι να μας συγκινεί και να μας χαρακτεί, είναι ο κόσμος καλής να τα συνάσει το ίδιο μας. Δεν μαλώσαμε και μια φορά από τους έντυπα τους λάβλους, γέμισε όλη την πλευρά του στον πάγκο μας, ο θέας τους παίκτες μας, που είχαν αδεί ένα θησαλικό τέτοιο. Η καρδίτσα είναι πίσω σε πολλά πράγματα, ανέβηκε απότομα το τυπικό, αλλά κάθε μέρα που περνάει οργανώνεται, ανδρώνεται και κερδίζει φυλάκους. Όπως κάπου τη Λάρισα και κάπου τα Τρίπολη. Γι' αυτό είμαι περήφανος, γι' αυτό πήγε και φυλακός πέρα. Για πρώτη φορά φέτος ο ΑΣΚ σημειώνει δύο διαδικτυακές νίκες. Δεν το έχει ξανακάνει στο πρωτάθλημα. Αν θεωρείτε ότι άλλαξε κάτι, τι είναι αυτό και πόσο σημαντικό είναι για τη συνέχεια. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό όντως γιατί καταρχήν μας δίνει μια ανάσα από την ουρά των δύο ομάδων που πέφτουν. Μεγάλη μάχη. Είδατε ότι ο Δούκας που πέφτει κέρδιζε μες στην καρδίτσα 15 πόντους. Στο ίδιο να πέφτει 15 πόντους. Σίγουρα παίζει ρόλο, σίγουρα βοηθήσαμε, ανεβάσαμε ηθικά, βάλαμε πραγματάκια, σίγουρα βοήθησαν και τα συγκεκριμένα μάτια. Γιατί αν παίζαμε στην έδρα μας με τον Περιστέρι και στον Ερακλή, προφανώς δεν ήταν πιο ήδη. Άρα λοιπόν, πρώτα μας ενδιαφέρει η διαφάνιση, η διάβηση, η προσφορά και δεύτερον η νίκη. Άρα λοιπόν, η νίκη σύμφωνε. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε 22 ασίστ στο πρώτο μάτς, 16 ασίστ στην εκτός έδρας, χωρίς να μπορούμε να φρεσκάρουμε τα παιδιά. Έπαιξε πολύ καλύτερα η ομάδα, όχι τόσο καλά σήμερα όσο στην έδρα μας. Νομίζω ότι για μας είναι και το μάτς του Αρκαδικού για να ξεφύγουμε οριστικά από τις δύο θέσεις. Και νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος της καρδιάς να είναι όπως εδώ και άλλους τόσους. Περίφημα.